Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα για τη γρήγορη ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη και μάλιστα στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υγείας του. Γιατί στο εξής, όλα τα παρεμβατικά των εξετάσεων και οι συνταγές που έχει λάβει θα βρίσκονται στο κινητό του. Έτσι ο ίδιος θα έχει μια καλύτερη εικόνα της εξέλιξης των θεραπείων του, αλλά θα μπορεί να ενημερώνει και πολύ πιο εύκολα τον γιατρό του αν χρειαστεί. Αρκεί να έχει συνδεθεί με την άλλη σταγογράφηση και να έχει δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Η εφαρμογή My Health App, την οποία και θα παρουσιάσουμε σήμερα, αποτελεί πρακτικά το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα του προσωπικού φακέλου υγείας του κάθε ασθενούς. Και σύντομα, στα δεδομένα αυτά, θα προστεθούν και τα αποτελέσματα εξετάσεων, ανεξάρτητα από τον χρόνο και την υγειονομική μονάδα που αυτές έχουν γίνει. Στη συνέχεια θα προσθεθεί και το ιστορικό τυχόν νοσηλιών, ώστε στην τελική του μορφή το My Health App να μπορεί να διαμορφωθεί σε μία ψηφιακή ταυτότητα της κατάστασης της υγείας του κάθε Έλληνα πολίτη που θα μας συνοδεύει παντού. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφείς και προφανείς οι διευκολύνσεις που προκύπτουν από αυτή τη νέα εφαρμογή. Από τις πιο απλές είναι, για παράδειγμα, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να εγγραφεί κάποιος σε ένα γυμναστήριο. Προφανώς υπάρχουν και πολύ πιο σύνθετες, όπως οι ανάγκες μιας γρήγορης διάγνωσης ή και επέμβασης με βάση το ιστορικό μας. Μάλιστα, αυτό το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον στην εφαρμογή, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και στη συνέχεια, είναι πόσο αναλυτικά είναι τα στοιχεία. Θα γνωρίζουμε μέχρι και τη δραστική ουσία των φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί, τα φαρμακεία από τα οποία τα έχουμε προμηθευτεί και βέβαια αυτό θα αφορά και όλα τα προστατευόμενα μέλη του κάθε ασφαλισμένου. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία με τον τρόπο αυτό να έχουμε στα χέρια μας και ένα ακόμα εργαλείο μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και εντοπισμού πιθανών κρουσμάτων διαφθοράς. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες που θα κάνουν χρήση αυτής της διαδικασίας, κάποιοι τουλάχιστον θα αντιληφθούν ότι γράφτηκαν συνταγές στο όνομά τους εν αγνία τους. Αυτό από εδώ και στο εξής σταματάει οριστικά. Πίσω από όλα αυτά, αλλά πίσω και από όλες τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, κρύβεται μια σαφέστατη πολιτική επιλογή, η τεχνολογία να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη, μειώνοντας την ταλαιπωρία του και φυσικά αμβλύνοντας τις ανισότητες. Γιατί η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας σημαίνει τελικά πρόσβαση σε αυτήν από όλους. Μιλάμε λοιπόν για μια πρωτοβουλία με πολύ σημαντικό εξυγχρονιστικό πρόσημο, αλλά μια πρωτοβουλία που έχει και πολύ σημαντικό κοινωνικό περιεχόμενο. Γι' αυτό και θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος εμπλουτισμού της σχετικής εφαρμογής. Κλείνω επισημένοντας ότι οι ψηφιακές εφαρμογές στην υγεία που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι μόνο ψηφίδες ενός συνολικότερου σχεδίου που έχουμε για ένα πραγματικό νέο εθνικό σύστημα υγείας, μια ανάγκη που ανέδειξαν καταλυτικά οι νέες συνθήκες της πανδημίας και την απάντηση του οποίου μελετούμε, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε τον COVID και προχωρούμε στην υλοποίηση της επιχείρησης ελευθερίας. Αυτή η πρόταση για το νέο ΣΥ θα είναι μια ολιστική πρόταση που θα καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, από την πρόληψη μέχρι τη φροντίδα των ασθενών μας στα νοσοκομεία, αλλά και το τι συμβαίνει όταν θα βγαίνουν από αυτά. Και βέβαια, σε όλη αυτή την προσπάθεια, η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως αυτή που θα παρουσιάσουμε σήμερα, θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή My Health App. Προτείνω να μπω αμέσως στην παρουσίαση για να κάνουμε να έχετε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς αποφασίσαμε στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσει το Υπουργείο Υγείας να υλοποιήσουμε ως τεχνικό εργαλείο. Και να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι εδώ πέρα κάναμε μια σειρά παραδοχές.
Η πρώτη παραδοχή είχε να κάνει με, το λεγόμενο, με την λεγόμενη ανάγκη του data ownership, δηλαδή οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Το σύστημα της συνταγογράφησης υπάρχει εδώ και χρόνια. Εμείς ως κυβέρνηση το επεκτείναμε με την άειλη συνταγογράφηση, η οποία επεδείχθη μια καταλυτική υπηρεσία για τους πολίτες, ειδικά κατά τη φάση του lockdown, η οποία ήταν και εξαιρετικά χρήσιμη και στην επιχείρηση Ελευθερία. Μπορείτε να δείτε τα νούμερα. 2,4 περίπου εκατομμύρια εγγεγραμμένοι πολίτες. 22 εκατομμύρια άειλες συνταγές έχουν εκδοθεί. Χοντρικά, μία στις τρεις συνταγές την ημέρα είναι πλέον άειλες. Τι κάναμε στην πορεία, βάλαμε και τα άειλα παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων. Πάνω από 8 εκατομμύρια έχουν εκδοθεί. Και είναι ένα βέλτιστο παράδειγμα απλοποίηση και ψηφιοποίηση ταυτόχρονα αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ίσως η πιο δημοφιλής υπηρεσία που έχουμε δημιουργήσει. Χρησιμοποιώντας την άειλη συνταγογράφηση στην επιχείρηση Ελευθερία, στις ευπαθείς ομάδες, τι κάναμε. Πήραμε τα ICD-10. Σε κάθε συνταγή υπάρχει ένα ICD-10 που είναι συγκεκριμένη η ασθένεια βάσει της οποίας συνταγογραφείται ένα φάρμακο. Και κατηγοριοποιήσαμε ουσιαστικά τις ευπαθείς ομάδες και διαπιστώναμε ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει γνώση του αν ανήκει σε συγκεκριμένη ομάδα ή όχι. Υπ' αυτήν την έννοια, επειδή τα δεδομένα της συνταγογράφησης υπάρχουν χοντρικά από τα τέλη του 2011, αρχές του 2012, θεωρήσαμε με τον Υπουργό ότι πρέπει αυτά τα δεδομένα να τα δώσουμε πίσω στους πολίτες. Δηλαδή, καταρχήν, χτίζοντας τον ιατρικό φάκελο, που είναι η κεντρική ψηφιακή στρατηγική για την υγεία, να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα, κλιμακωτά, σε μια λογική να μην περιμένουμε το τέλειο, έτοιμο, φαραωνικό προϊόν στο τέλος, να το χτίσουμε όροφο-όροφο, ξεκινώντας από το να ανοίξουμε τα δεδομένα της συνταγογράφησης. Και έτσι δημιουργούμε το My Health App. Κάνουμε δηλαδή το πρώτο ισχυρό βήμα, το οποίο είναι σήμερα το πρόπλασμα του φακέλου υγείας του ασθενούς. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης? Μπορεί να διαχειριστεί και να δει συγκεντρωμένες πληροφορίες που καταρχήν αφορούν συνταγές και παραπεμπτικά. Θα γίνει ένα τρίτο βήμα εντός του μηνός, το οποίο το έχουμε ήδη νομοθετήσει, το οποίο είναι οι ιατρικές βεβαιώσεις, αλλά ξεκινάμε σήμερα με αυτά τα δύο, μετά θα προσθεθεί το τρίτο. Θα έχει δηλαδή ο πολίτης άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της συνταγογράφησής του, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη του. Να πω ότι σήμερα τεχνικά ξεκινάμε με ένα ιστορικό 1,5 έτους από τον Ιανουάριο του 2020 και το χρονοδιάγραμμα το οποίο ζητάτε, κύριε Πρόεδρε, να σας δώσουμε είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο αυτό θα έχει πάει μέχρι το 2012. Δηλαδή θα μπορεί ο κάθε πολίτης να δει σε βάθος χρόνου το τι του έχει συνταγογραφηθεί στον ΆΜΚΑ του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να βλέπει κανείς αθρηστικά, σορευτικά, το ποια είναι, αν θέλετε, η κατάσταση, το προφίλ που έχει στο φάκελό του. Επίσης, θα λαμβάνει τις ειδοποιήσεις της άειλης συνταγογράφησης πλέον με push notification για τις νέες συνταγές. Αυτό θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά και οικογενειακά, ιατρικά και υγειονομικά δεδομένα. Επεκτείνουμε σχετικά την υπηρεσία του SMS και την κάνουμε και ασφαλέστερη. Δηλαδή, στο κινητό τηλέφωνο, όπως όλοι ξέρουμε, διαβάζει και βιομετρικά δεδομένα του προσώπου για να ανοίξει, για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο. Για να μπούμε σε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει κανείς να έχει πολύ ασφαλή ταυτοποίηση. Τώρα, το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, θα το δούμε στο demo. Δείχνει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, το φαρμακείο που εκτελέστηκε η συνταγή, χάρτη διεύθυνση τηλέφωνο, το σκεύασμα, τη δραστική ουσία, τη συχνότητα των δόσεων, τη συμμετοχή ως προς το τελικό κόστος του πολίτη, το ICD-10, τις σχετικές διαγνώσεις, εξού και η διάσταση του φακέλου ασθενούς, οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας έκδοσης και λήξης συνταγής, το αν είναι επαναλαμβανόμενη, ενδεικτικές σημειώσεις του γιατρού και ένα barcode για την εκτέλεση της πράξης. Και η εφαρμογή μοιάζει έτσι. Βλέπει κανείς δηλαδή σε αυτά τα παραλληλόγραμμα τα οποία βλέπετε τις συνταγές ή τα παραπεμπτικά. Όταν την ανοίγει κανείς έχουν barcode και υπάρχει και μια, αν θέλετε, εικόνα ειδοποιήσεων. Εγώ θέλω να πω, νομίζω θέλουμε να το πούμε μαζί με τον Υπουργό, συγχαρητήρια στην ΙΔΙΚΑ για το development, στην Νίκη Τζούμα και στον Γιώργο Γιωργαντά, που υποπτεύει την ΙΔΙΚΑ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή που ουσιαστικά πατάει πάνω, όπως είπαμε, στις συνταγογράφες. Είναι διαθέσιμη επίσης από το myhealth.gov.gr. Σήμερα είναι ήδη διαθέσιμη και για κινητά iPhone και για κινητά Android η εφαρμογή. Δηλαδή, οι πολίτες μπορούν να την κατεβάσουν αυτή τη στιγμή και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιστορικό τους. Και τα επόμενα βήματα είναι αυτά τα οποία ανέφερα ελλειπτικά πριν. Πρώτον, θα εμπλουτίσουμε την εφαρμογή με τις ιατρικές βεβαιώσεις. Οι ιατρικές βεβαιώσεις είναι, για παράδειγμα, για να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο μια βεβαίωση ότι δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Αυτό το ψηφιοποιούμε πλέον. Και το δεύτερο είναι η επέκταση της ιστορικότητας από το 2012 μέχρι σήμερα. Τώρα, κλείνω λέγοντας, αντιχώντας μάλλον αυτό το οποίο είπατε επίσης, ότι πάνω σε αυτό θα χτίσουμε το φάκελο. Τι μας λείπει για να χτίσουμε το φάκελο? Π.χ. όλες οι εξετάσεις που κάνει κανείς σε ένα ακτινοδιαγνωστικό κέντρο. Απεικονιστικές. Απεικονιστικές, ακριβώς. Ή μας λείπουν
δεδομένα τα οποία παράγονται σε μια νοσηλεία, σε ένα νοσοκομείο. Όλα αυτά στην πορεία, με τα έργα τα οποία από κοινού έχουμε σχεδιάσει με τον Υπουργό και για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ψηφιοποιήσουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία θα έρθουν και θα κουμπώσουν εντός εισαγωγικών με αυτό το σύστημα. Άρα θα θεμελιωθεί ο πλήρες ιατρικός φάκελος. Βήμα προς βήμα. Αλλά δεν θα περιμένουμε το τελικό προϊόν. Ξεκινάμε με αυτό το πολύ ισχυρό βήμα σήμερα. Νομίζω ότι περιγράφει εξαιρετικά η πεμπτουσία της εφαρμογής αυτής, My App, My Health App, είναι ότι προσπαθούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Ένα πρακτικό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι αυτό θα γίνει είναι ο τρόπος με τον οποίο προχωρήσαμε, κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα εμβολιασμού. Τι έγινε, επανασυστήσαμε ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο σε σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει στον πολίτη. Πάμε λοιπόν τώρα στην καρδιά του συστήματος υγείας, που είναι ο ιατρικός φάκελος, η δυνατότητα δηλαδή κάθε πολίτης να μπορεί να έχει τα στοιχεία του και με αυτά να εξυπηρετείται. Είτε του εκδίδονται ιατρικές συνταγές, είτε θέλει παραπεμπτικά ιατρικά για να μπορέσει να αθληθεί, είτε χρειάζεται το ιστορικό του προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει με έναν επαγγελματία υγείας. Άρα, ως προς τον πολίτη, η εφαρμογή είναι εξαιρετική. Και ως προς το σύστημα υγείας όμως είναι, Κυριάκο, γιατί τα δεδομένα στη δημόσια υγεία είναι αναγκαία για να χαράξει κανείς πολιτικές υγείας και ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι, πιο υψηλού επίπεδου ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη. Άρα είναι εξαιρετικό. Είμαστε συγχαρητήρια στην ΕΔΙΚΑ και στο Υπουργείο για την εφαρμογή αυτή και είμαστε ανυπομονούμε να ενσωματώσουμε όλο και παραπάνω εργαλεία ψηφιακά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε το ΕΣΥ της επόμενης εποχής, το νέο ΕΣΥ. Είναι πραγματικά ουσιαστικά τα συγχαρητήρια που δίνουμε όλοι στην ΕΔΙΚΑ, στα στελέχη της ΕΔΙΚΑ, γιατί 200 μόνο άτομα, τόσο απασχολεί η ΕΔΙΚΑ, κατάφεραν τον καιρό της πανδημίας όχι μόνο να στηρίξουν όλες τις εφαρμογές που ήδη υπήρχαν σε σχέση με την επιδηματική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα στήριξαν όλες αυτές τις εφαρμογές. Έχουν ένα help desk το οποίο έχει απαντήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα και ερωτήματα πολιτών και όλο αυτό το κάναν αγόγγιστα. Πραγματικά, απόλυτα συνειδητοποιημένα για την υπηρεσία την οποία προσφέρουν αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια να τα μεταφέρετε σε όλα τα στελέχη της ΕΔΙΚΑ. Εγώ αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι με την αρχή και την ανάληψη έτσι, των δραστηριοτήτων με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ΕΔΙΚΑ, βρεθήκαμε να πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα τα θέματα καταρχήν της πανδημίας. Και εκεί είχαμε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που έπρεπε να κάνουμε. Να στηρίξουμε τα υφιστάμενα συστήματα στον τομέα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Άρα μέσα στην πανδημία να δουλεύουν αυτά τα συστήματα και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το Υπουργείο Υγείας ειδικά στα θέματα της πανδημίας, στο κομμάτι όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, δεν ξεχάσαμε με την υποστήριξη του Υπουργού, των Υπουργών και του Υφυπουργού να προσπαθούμε να δίνουμε συνεχώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και άρα το σχέδιο και το όραμα αυτό το προχωράμε σιγά-σιγά με την τακτική αυτή, δηλαδή με το να ανοίγουμε συνεχώς και από μία υπηρεσία προς πολίτες έτσι ώστε να φτιάξουμε στο τέλος αυτό το οραματικό που έχουμε για τον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του πολίτη. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας στηρίζουν και ειδικά και τα στελέχη της ΕΔΙΚΑ που έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό. Ωραία, είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτήν την εφαρμογή γιατί ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε με έξυπνο αλλά και δημοκρατικό τρόπο δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλω να θυμίσω ότι από τις αρχές του προηγούμενες δεκαετίες είχαμε στη διάθεσή μας ένα πολύ προηγμένο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σύστημα ηλεκτρονικής σαογράφησης, τα δεδομένα του οποίου όμως δεν έχουμε μέχρι στιγμής πλήρως αξιοποίηση. Απ' τη μία, ο κάθε πολίτης ασθενής θα έχει πια μια πολύ καλή εικόνα του δικού του υγειονομικού προφίλ, άρα με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνουμε και την ίδια τη σχέση του πολίτη με τις υπηρεσίες υγείας. Ο ενημερωμένος πολίτης, ο ενεργός πολίτης έχει πια ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει στη διαχείριση και της δικιάς του προσωπικής υγείας. Από την άλλη, ένα πράγμα από το οποίο είπε ο Υπουργός, το οποίο και για μένα έχει εξαιρετική σημασία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να χαράξουμε πολιτικές δημόσιες υγείας, αλλά και για να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε την φαρμακευτική δαπάνη
έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το σωστό φάρμακο συνταγογραφείται στο σωστό κόστος, στον σωστό ασθενή. Και μία παρότρινση προς όλους εκείνους, και δεν είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν γιατρούς οι οποίοι εξακολουθούν να επιμένουν να υπερσυνταγογραφούν φάρμακα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα. Προσέξτε και θα σας βρούμε πια. Το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτών που αυτής της φράσης, διότι σε μία εποχή όπου από τη μία το κόστος της περίθαλψης διαρκώς θα αυξάνεται, καθώς θα πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα νέα καινοτόμα φάρμακα τα οποία εκ των πραγμάτων είναι πολύ ακριβά και τα οποία θέλουμε να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας, θα πρέπει να μην γίνεται αποδεκτή καμία πρακτική είτε υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων τα οποία δεν είναι πραγματικά απαραίτητα, είτε συνταγογράφησης πιο ακριβών φαρμάκων όταν έχουμε ισοδύναμα φάρμακα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια αποτελεσματικότητα. Όλα λοιπόν αυτά τα εργαλεία πια είναι στην διάθεσή μας και βέβαια και οι ίδιοι πολίτες πια θα γνωρίζουν τα φάρμακα που τους έχουν συνταγογραφηθεί, οι συνταγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί και θα αποκτήσουν νομίζω μια πολύ καλύτερη εικόνα του συνολικού ιστορικού τους αλλά και της ίδιας της δικιάς τους συμμετοχής εκεί που υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στην δικιά τους ιατροφαρμακευτική δαπάνη. Οπότε συγχαρητήρια και πάλι και αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες πληροφορίες οι οποίες θα προσθεθούν σε αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή.